Χθες η Ιερά Σύνοδος πήρε μια ομόφωνη απόφαση, η οποία αντίκειται σε όλα αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν οι πολιτικοί, δηλαδή να περάσουν το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για πείτε μας. Ναι, πραγματικά ήταν μια από τις ιεραρχίες που θα έλεγα ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί εξετάστηκε το θέμα από πολλές πλευρές. Να πω ότι εισηγητής ήταν ο Μητροπολίτης Μεσογείας Νικόλαος, ένας άνθρωπος χαρισματικός, εξαιρετικά μορφωμένος, δηλαδή μακάρι και άλλοι να είχαν αυτή τη μόρφωση που έχει ο Μεσογείας, και με την ιδιότητά του, έτσι, γιατί έχει αρκετά πτυχία, είδε το θέμα από πάρα πολλές πλευρές. Γι' αυτό και κατά χειροκροτήθηκε, γιατί έδωσε πραγματικά λύσεις και απαντήσεις σε θέματα τα οποία και εμείς πολλές φορές είμαστε επιφυλακτικοί. Βεβαίως ξέρω ότι η κυβέρνησή μας δεν θα μας ακούσει, θα προχωρήσει με τα γνωστά επιχειρήματα. Η κυβέρνηση νομοθετεί, η Εκκλησία απλώς συμβουλεύει. Δεν μπορούμε όμως ως Εκκλησία και ως άνθρωποι να μην πούμε τις αντιρρήσεις μας. Γιατί βλέπουμε τις επιπτώσεις κοινωνικές που θα έχουν μερικά πράγματα. Για μένα όμως, ένα τόσο σοβαρό θέμα, αυτό που το σκέφτομαι, είναι ότι εξετάστηκε με τόση επιπολαιότητα και τόση γρηγοράδα. Όταν το καλοκαίρι ακούσαμε ότι δημιουργήθηκε Υπουργείο Οικογένειας, εγώ χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ξέρω πολύ καλά και ως πνευματικός, πολλά χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια στην Ιερουσίνη, ξέρω πολύ καλά το ρόλο της οικογένειας. Βεβαίως υπάρχει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Εγώ δεν το αποδέχομαι, έτσι. Δεν πιστεύω σε τέτοιες αξίες. Πιστεύω στο θεσμό της οικογένειας. Και δεν το λέω εγώ. Ας διαβάσουμε μια οποιαδήποτε ψυχολογία, κάποιους ειδικούς, και θα δουν ότι μια οικογένεια δηλειτουργική δημιουργεί προβληματικά παιδιά. Αυτό είναι πασιφανές και το βλέπουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε μια αύξηση των ναρκωτικών, της εγκληματικότητας και μάλιστα της νεανικής εγκληματικότητας και όλα τα παρεπόμενα, πίσω κρύβεται μια οικογένεια που είναι τουλάχιστον δυσλειτουργική, να μην πω διαλυμένη. Αντί λοιπόν να πάρουμε κάποια μέτρα να ενισχύσουμε την οικογένεια, είτε με σχολές γονέων όπως κάνουμε εμείς, είτε και το οικονομικό δεν είναι μικρό πράγμα, αλλά και πολλά άλλα θέματα, είτε να βοηθήσουμε ειδικά τις πολύτιμες οικογένειες, γιατί ως έθνος κινδυνεύουμε να αφανιστούμε, έτσι, δεν τα λέω εγώ, οι στατιστικές το λένε, πάμε για εξαφάνιση. Αντί να πάρουμε τέτοια μέτρα, το πρώτο νομοσχέδιο που έρχεται είναι αυτό. Και λέω, αυτό είχε ανάγκη σήμερα η κοινωνία, αυτό είχε ανάγκη ο τόπος. Αυτό είναι που μας ξένησε. Από εκεί και πέρα, όμως, σας το λέω και πάλι, ότι μου έκανε εντύπωση πως ένα θέμα εξετάστηκε τόσο επιπόλαια και μάλλον από πίεση των γνωστών κύκλων, των γνωστών κατευθύνσεων, να μην πω ονόματα. Και τα επιχειρήματα, δυστυχώς, είναι συνθήματα, τσιτάτα. Βλέπω πολλοί, δυστυχώς, συναδελφοί σας που μιλάνε με συνθήματα. Λέει, η οικογένεια είναι όριμη φέτος. Οι Έλληνες είναι όριμοι να προχωρήσουμε σε τέτοιες νομοθετήσεις. Και βλέπεις τις στατιστικές που είναι η πλειοψηφία αντίθετη. Μετά βγάζαν άλλες στατιστικές που λένε δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Τώρα εντάξει, ξέρουμε πώς γίνονται μερικά πράγματα. Μην κοροϊδευόμαστε. Αντί λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τη συντηρητική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά που έρχονται απ' έξω και το γνωστό κίνημα. Φοβάμαι ότι οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Ήδη ζούμε και βιώνουμε πολύ σοβαρά θέματα και προβλήματα στην κοινωνία μας και αυτά θα αυξάνουν αλματοδός. Ας βγω ψεύτης. Υπενήσονται και θεωρούν ένα επιχείρημα, τέλος πάντων, είναι αυτό ότι απονέμουν δικαιοσύνη σε όλα τα παιδιά. Ναι. Σε ποια παιδιά, αυτά που προέρχονται από παρένθετες μητέρες, από αυτά που υιοθετούνται από ζευγάρια, άντρες και γυναίκες. Πώς δηλαδή αποδίδεται δικαιοσύνη στα παιδιά? Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ να με παρακαλέσουν
να βοηθήσω να υιοθετήσω ένα παιδί. Δεν έχω τη δυνατότητα βέβαια αυτή. Και βλέπω ότι για να πάρει ένα παιδί μπορεί να περάσουν και 5 και 10 χρόνια. Και τον περνάνε από ψηλό κόσκινο. Είμαι σίγουρος τώρα που θα βγει το νομοσχέδιο, οι πρώτοι που θα πάρουν παιδιά θα είναι οι ομόφυλοι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα σας διαβάσω κάτι που έλεγε χτες ο Άγιος Μεσογείας. Η κυβέρνηση λέει επιμένει στη λεγόμενη τεκνοθεσία αυτών των παιδιών. Είναι όμως τόσο άλλη για τα παιδιά ομοφυλόφιλων και πολύ λιγότερα αυτά που ενδεχομένως θα ορφανέψουν. Η άποψη που εξέφρασε η Ιερά Σύνοδος ότι τα παιδιά δεν είναι κατοικίδια ζώα συντροφιάς ή αξεσουάρ δεν είναι αστείο λογοπαίγνιο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, το 2021 υπήρχαν 73 διαθέσιμα παιδιά προς υιοθεσία και εκκρεμούσαν 825 αιτήσεις για υιοθεσία. Συνεπώς, δεν έχουν παιδιά για τα οποία δεν υπάρχουν οικογένειες να υιοθετήσουν. Δυστυχώς, το επιχείρημα των παιδιών τα εργαλειοποιεί και εμποδίζει να διακρίνουμε την αλήθεια. Νομίζω τα λέει όλα. Τώρα, φυσικά γνωμοδοτική είναι η απόφαση της Ιεράς Συνόδου και ήταν ξεκάθαρο. Το θέμα είναι ότι θα συνεδριάσετε πάλι, μάλλον όταν θα ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο. Κάτι τέτοιο ακούστηκε και είναι λίγο. Δεν το ξέρω. Πιθανόν γιατί τουλάχιστον νομίζω κάθε Φεβρουάριο ή Μάρτιο συνεδριάζουμε γενικά 2 φορές το χρόνο η ιεραρχία. Δεν ξέρω αν πάλι θα κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ναι, κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι αυτή τη διάχυτη ατμόσφαιρα στου ανθρώπου, η οποία είναι αγανακτισμένη, όχι απλώς έτσι αντιδρούν, είναι αγανακτισμένη. Όπου περπατώ, όπου σταθώ, όπου με παίρνω τηλέφωνο, μιλάνε συνέχεια γι' αυτό. Και λέω, οι κυβερνήτες μας δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Σε ποιους μιλάνε? Η αδυναμία του κάθε ανθρώπου είναι αδυναμία και είναι σεβαστή. Σας το λέω και ως πνευματικός, έχω εξομολογήσει πολλά νέα παιδιά που έχουν αυτή την έχουν μια ομοφιλοβελικές τάσεις, ποτέ δεν κατηγόρησε κανένα παιδί. Ξέρω τι πόνο κρύβει μέσα του. Έτσι. Ξέρω πολύ καλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι πόνο κρύβουν μέσα τους. Αυτό το λαμβάνει υπόψη του σε κάθε πολιτεία που θέλει να πάρει κάποια μέτρα. Ποιος θα κοιτάξει τη μοναξιά αυτών των ανθρώπων και τον πόνο αυτών των ανθρώπων? Δυστυχώς, σας είπα ότι μερικά πράγματα τα κάνουμε πάρα πολύ υποπόλαια για να αποδείξουμε ότι είμαστε προοδευτικοί και επειδή το θέλει η Ευρώπη, δεν ξέρω και εγώ και εσάς, αν το θέλει, γιατί και εδώ υπάρχουν αμφιβολίες. Δεν μας το επέβαλε κανείς. Έτσι το επέβαλαν συγκεκριμένοι κύκλοι. Τουλάχιστον θα ήθελα, θα πρότεινα σε όλους και στους πολιτευτές μας να διαβάσουν την εισήγηση του Μητροπολίτη Μεσογείας. Είναι ανεξάρτητα αν είναι παπάς ή δεν είναι, δεσπότης κλπ. Τη διαβάσουν να δουν ένας επιστήμονας με κύρος, δεν νομίζω κανείς τον αμφισβητεί, να διαβάσουν, να δει τι λέει. Και είναι κάτι που μας εκφράζει όλους μας. Μετά μου δείξανε προημερώ, γιατί εγώ ξέρετε με τα διαδίκτυα δεν τα έχω καλά, το ξέρετε αυτό, μου δείξανε ένα βιντεάκι από παρέλαση, πώς τη λένε, ΛΟΑΤΚΙ. Ναι, ΛΟΑΤΚΙ, αλλά... ΛΟΑΤΚΙ. Ναι, κάπως το λένε, δεν θυμάμαι τώρα. Παρέλαση περηφάνειας. Λοιπόν, και είδα και έφρυξα και λέω, το έχουν δει αυτό οι κυβερνήτες μας? Δηλαδή, αυτή την κοινωνία θέλουμε? Άμα τη θέλουμε, είμαστε άξιοι.